κοινωνικότητας. Ευχαριστώ, Νασία. Τοποθετείται για το εμβόλιο της AstraZeneca ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημαίνοντας πως είναι νωρίς να το απορρίψουμε και πως πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας για να πολεμήσουμε την πανδημία. Η πρώτη παρτίδα των εμβολίων της εταιρείας έφτασε στην Κύπρο και το πλάνο των εμβολιασμών μπήκε στην επόμενη του φάση. Είναι νωρίς για να απορριφθεί το εμβόλιο της AstraZeneca, διαμηνύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τοποθετούμενος στις αντιδράσεις για το εμβόλιο της Οξφόρδης. Ειδικοί, αξιολογώντας τα δεδομένα γύρω από το εμβόλιο, μετά από τα ερωτήματα που τίθενται για την αποτελεσματικότητά του εναντίον του νοτιοαφρικανικού στελέχους, αλλά και για άτομα άνω των 65 ετών, επισημαίνουν πως είναι απολύτως κρίσιμο να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Ο πρώτος στόχος των εμβολίων αυτή τη στιγμή είναι να μειώσουμε τον αριθμό των νοσηλιών και των νεκρών. Και μου φαίνεται πως στην παρούσα χρονική στιγμή τα δεδομένα μας δείχνουν ότι αυτό κάνουν όλα τα εμβόλια. Η αποτελεσματικότητά του στους πέραν των 65 ετών δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Όμως στην απουσία άλλης λύσης δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι λογικό να το απορρίψουμε τόσο εύκολα. Υπό τις συνθήκες που ζούμε και στην απουσία εμβολίων και στην απουσία οποιασδήποτε άλλης ικανοποιητικής λύσης έναντι του κορονοϊού, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Οι πρώτες 7.200 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca στην Κύπρο παραλήφθηκαν χθες βράδυ. Δόσεις οι οποίες θα διατεθούν άμεσα για τον εμβολιασμό πολιτών. Στην τρίτη φάση του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού πέρασε επίσημα από σήμερα η Κύπρος με την έναρξη των εμβολιασμών στην ηλικιακή ομάδα των 75 με 79 ετών, κάνοντας αρχή με την διευθέτηση ραντεβού ατόμων άνω των 79 ετών. Την ώρα που το εμβολιαστικό πλάνο βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Δ. Χάρης Αρμεύτης, μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα, υποστηρίζει πως η Κύπρος θα πρέπει να βρει τρόπους να εξασφαλίσει άμεσα επιπλέον δόσεις εμβολίων από άλλες χώρες, έτσι ώστε να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας σε μαζικούς εμβολιασμούς. Αν σήμερα λέγαμε ότι μπορούμε να αγοράσουμε εμβόλια από μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, και λέγαμε στον κόσμο ότι θα πληρώσει 20 με 30 ευρώ για να εμβολιαστεί, θα υπήρχε αντίδραση? Εδώ πληρώνουμε κάθε εβδομάδα τόσα λεφτά για να κάνουμε το rapid test. Στο μεταξύ, αύριο τίθεται σε λειτουργία νέο εμβολιαστικό κέντρο στον χώρο της κρατικής έκθεσης.